Παιδιά, το σημερινό βίντεο θα έχει ένα διαφορετικό θέμα, διαφορετικό χαρακτήρα από τα συνηθισμένα. Θα είναι έτσι πιο σοβαρό. Μετά το βίντεο με τον Άστρο, είδα ότι πάρα πολύ θέλετε να βοηθήσετε και παράλληλα έλαβα κάποια μηνύματα από άτομα που χρειάζονται βοήθεια. Για παράδειγμα, το παιδί από τη Ρόδο με τη μητέρα του που είχε καρκίνο, που έκανα ένα short video στο TikTok και στο Instagram. Πραγματικά εκεί, παιδιά, δείξατε πολύ βοήθεια που δεν μπορώ να περιγράψω. Στηρίξατε. Αυτό το συζητήσουμε σε ένα άλλο βίντεο, γιατί το παιδί θα προσπαθήσει να έρθει Αθήνα, θα σας ενημερώσω όμως. Πολλοί μου στείλατε να βοηθήσετε τον Άστεγο, να του στείλετε λεφτά, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποιο τραπεζικό λογαριασμό, μπορείτε να βοηθήσετε μόνο από κοντά τον ίδιο. Σήμερα έχουμε ένα διαφορετικό περιστατικό. Ένα παιδί μου έστειλε μήνυμα για τον αδερφό του, ο οποίος βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση, είχε ένα τροχαίο. Θα τα μάθουμε πολύ σύντομα μέσα. Πάμε να δούμε, από το να κάνω άλλο ένα βίντεο με φαγητό, ας δούμε κάτι άλλο και ας περάσουμε ένα μήνυμα στους νέους. Βρισκόμαστε στο Αττικό Νοσοκομείο στο Χαϊδάρι. Πάμε πρώτα να βρούμε τον αδερφό του παιδιού για να μας αναφέρει όλο το γεγονός και στο τέλος θα δούμε το παιδί. Παιδιά, έχουμε μπει μέσα, είμαστε στο νοσοκομείο, έχουμε βρει τον αδερφό του παιδιού και πάμε να μας πει μερικά πράγματα για το πώς έγινε. Πες μου, πόσο χρόνο είναι ο αδερφός σου, τι έκανε πριν, είναι μαθητής. Το παιδί είναι τώρα 17 χρονών. Ένα μήνα πριν κάνει 17, ονειρευόταν πώς θα περάσει τη γενέθλια του και στις 21 Ιανουάριο τράκαλε, ήταν επιβάτης. Πες μου λίγο πώς έγινε το συμβάν. Το παιδί είχε βγει με το φίλο του, ήταν Κυριακή. Μετά το μεσημέρι, περίπου 6 ώρα πάνω κάτω, είχαν βγει με μηχανή. Ήταν και σε ταχύτητα. Είχαν δηλαδή ταχύτητα. Τρέχανε. Οδηγούσε ο φίλος του, σωστά. Ναι, ο φίλος του, ναι. Φορούσανε κράνος. Όχι, δεν φόραγε κανένας. Κανένας. Και το παιδί έπεσε πίσω με κεφάλι. Α, δηλαδή όταν τρακάρανε, έφυγε πίσω. Ναι, έχασε έλεγχο από ταχύτητα και έφυγε από το πίσω μέρος. Και okay. Ο αδελφός μου έπεσε με κεφάλι πίσω, άσφαλε. Μετά έπεσαν σε στάση. Σιδερένιο το μηχανή μαζί με το οδηγό. Σε στάση λεωφορείου. Ναι. Ας πούμε πρώτα για το παιδί, για τον οδηγό, πώς είναι, έζησε, είναι okay. Ναι, το παιδί είναι. Ο άλλος είναι εντάξει. Έπαθε κάποια χτυπήματα, αλλά εντάξει, είναι καλά. Ο αδερφός σου. Ο αδερφός μου πήρε βαριά χτύπημα στο κεφάλι. Όταν συνέβη, εσύ που ήσουν, εκεί κοντά. Εγώ ήμουν στο σπίτι, δεν είχα ιδέα ότι. Επειδή μένω ξεχωριστά, δεν είχα ιδέα τι γίνεται και δεν ήξερα ότι έχει βγει, επειδή μου είχε πει η μάνα ότι έχει βγει βόλτα και τέτοια. Και έπαιρνε πολλές φορές η μάνα και με παίρνει μια φορά και μου λέει κάτι έχει πάθει το παιδί. Επειδή δεν μου ανοίγει το κινητό. Και μια φορά του είχε ανοίξει η τροχέα. Και λέει στη μάνα μου: πηγαίνετε σε αυτό το νοσοκομείο, είναι το παιδί εκεί. Λέει: μάνα μου, δώσ' μου το παιδί να μιλήσουμε το παιδί. Και τη λένε: πηγαίνετε εκεί και θα μιλήσετε από κοντά. Με παίρνει η μάνα τηλέφωνο, παίρνω ταξί, έρχομαι κατευθείαν εδώ. Και του λέω: τι έχει γίνει, δεν ήξερα πού είναι το παιδί και τέτοια. Και με βάζουν χωρίς, να περιμένω χωρίς τίποτα. Και από εκεί φοβήθηκα, επειδή ήξερα ότι κάτι βαριά είναι, επειδή δεν σε αφήνουν να μπει κατευθείαν, εσύ να μπει στο γιατρό μέσα κατευθείαν και μου λένε να υπογράψεις αυτό το χαρτί γρήγορα, να το βάλουμε σε χειρουργείο στο κεφάλι, να το καθαρίζουμε τα κόκκαλα που του είχαν μπει στο μυαλό, για να έχει μια ελπίδα να ζήσει, αν θα ζήσει. Απλά να έχει μια ελπίδα, μου είπαν. Και δεν ήξερα τι να κάνω, παίρνω τους γονείς μου. Ο πατέρας μου ήταν και μακριά αυτή τη μέρα, δούλευε μακριά και υπόγραψα το χαρτί, το βάλανε, είχε πάρα πολλές αιμορραγίες, ειδικά τις πρώτες μέρες. Έχανε αίμα παντού, το είχε αλλάξει σχεδόν 3 φορές. Έχουν έρθει πάνω από 20 άτομα να δώσουν αίμα. Είχε χτυπήσει και εδώ μπροστά στο μέτωπο και είχε πάρει μικρόβια. Ναι. Αυτά τα μικρόβια πέρασαν στο αίμα και μπήγανε στο μυαλό. Αυτά τα αιματώματα το κρατήσανε πολύ πίσω γενικά. Το υπόλοιπο σώμα. Σπονδυλική στήλη έχει τώρα. Το χέρι το έχουν αφαιρέσει. Έχει κάποια κόκκαλα από μέσα. Χρειάζεται ένα χειρουργείο πάλι. Εδώ στο κεφάλι, επειδή δεν έχει καθόλου ένα κόκκαλο εδώ πίσω, το έχουν αφαιρέσει. Θα χρειαστεί πλαστική, πώς το λένε αυτό, να το φτιάξουν. Είναι ακόμα φουσκωμένο εδώ πίσω. Το μυαλό είχε πολύ πίεση στο μυαλό. Από το χτύπημα έβγαινε το μυαλό έξω και δεν έφτανε το αίμα. Και το πιο σοβαρό είναι και η μέση, για να σταθεί πάλι στα πόδια, να προχωρήσουμε τα υπόλοιπα. Το αριστερό κομμάτι του είναι μουδιασμένο όλο. Δεν έχει έλεγχο ακόμα, ούτε στο πόδι ούτε στο χέρι. Το χέρι του ή το έχασε στο ατύχημα, πώς. Είχε πάρει πολύ βαρύ χτύπημα και τα πόδια είχε σπάσει τα χέρια, αλλά το δεξί χέρι ήταν το πιο πολύ χτυπημένο από εδώ, κάπου εδώ μπροστά. Ναι. Επειδή είχε βαρύο χτύπημα στο κεφάλι, το κεφάλι δεν είχε έλεγχο με το σώμα καθόλου και δεν είχε αυτό το δύναμη να φτιαχτεί, να κολλήσει πάλι το χέρι και τέτοια. Ήταν πολύ βαρύ σπασμένο και δεν κόλλησε πια, απλά σάπησε. Σε όλο αυτό το διάστημα δηλαδή δεν είχε κουνήσει καθόλου τα χέρια του, πόδια, τίποτα, ούτε μάτια, κάτι.
κομμάτι. Όχι, όχι, οτιδήποτε, όχι, όχι, τίποτα. Εσύ πώς ένιωσες σε όλο αυτό και πίστευες ότι θα ξυπνήσει ο αδερφός σου? Κοίτα, εγώ την πίστη μου το είχα από την αρχή, εντάξει. Ο άνθρωπος πάντα είναι με μια ελπίδα. Η ελπίδα μας κράταγε εδώ. Καθόμαστε μέρα νύχτα μόνο και να γίνει καλά και τέτοια. Αν και βλέπαμε πόσο βαριά ήταν αυτό το πράγμα, πάλι είχα ελπίδα ότι θα γίνει καλά και το χέρι δεν το είχα σκεφτεί ότι θα το είχε χάσει. Οι γιατροί τι έλεγαν, τι ελπίδες έδιναν στο να ξυπνήσει? Την αρχή, επειδή είχε πάρει πολύ βαριά φάρμακα, υπήρχε μέρες που μας έλεγαν ότι μπορεί να μην ξυπνήσει με τα φάρμακα, με τις δόσεις που είχε πάρει, μπορεί να μην ξυπνήσει και ποτέ. Και ακριβώς την επόμενη μέρα το παιδί είχε ανοίξει τα μάτια για πρώτη φορά. Πώς ένιωσες όταν το... Δεν το περίμενα καθόλου, είχα νευριάσει, είχα γεμίσει όλη αρνητική ενεργία επειδή περιμέναμε τόσους μήνες να... Και μετά την επόμενη μέρα ακούω τη μάνα μου να τσιρίζει και τέλεια από χαρά και ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα στην εντατική και μου λέει, μου άνοιξε τα μάτια. Το φάνηξε η μάνα μου, το αδερφό μου, και άνοιξε και προσπαθούσε να απαντήσει αλλά δεν μπορούσε ούτε... Προσπαθούσε να μιλήσει. Ναι. Ποια ήταν τα πρώτα πράγματα που σας είπε όταν αρχικά, να πούμε, τώρα δεν μιλάει, απλά δεν μπορεί να βγάλει φωνή? Είναι δηλαδή σαν να ανοιγοκλίνει το στόμα του? Ναι, ναι, μιλάει, ναι. Έτσι το διαβάζει και τι λέει και τι, το καταλαβαίνεις. Ποια ήταν τα πρώτα πράγματα έτσι που είπατε όταν ξύπνησε? Το μόνο που ζήταγε ήταν να πάμε σπίτι, να με πάρετε, έτσι έλεγε, μαζί με τα μηχανήματα, με τα πάντα, να πάμε σπίτι. Ήταν, ναι, τύπος πολύ ενεργητικός, δεν μπορούσε, αυτός δεν καθόταν σε μια θέση ποτέ, θέλει μόνο να ζήσει, να... Τι δυσκολίες έχει όλη αυτή η εμπειρία μέχρι τώρα? Εντάξει, δεν μπορούμε να μιλήσουμε με το παιδί, από εσένα, από την πλευρά σου. Το πιο σημαντικό είναι η στήριξη. Οι ευχές, οικονομικά και αυτά, για να προχωρήσει το καλύτερο που μπορούμε να σώσουμε. Τώρα το χρόνο δεν μπορούμε να το φέρουμε πίσω, ναι, να, ναι, το πάμε πίσω. Τώρα σε τι φάση βρίσκεται ο αδερφός σου και ποια είναι τα επόμενα βήματα για την αποκατάστασή του? Έχει ξεκινήσει να πάρει άνασα από μόνο του και μας έχουν πει περίπου στη μέση του Νοέμβριου μπορούμε να πάμε στο κέντρο αποκατάσταση που θα είναι ιδιωτικό. Η αποκατάστασή του τώρα είναι, πρέπει να ξεκινήσει πάλι να περπατάει, πρέπει να μπει προς το μέλος, σωστά, στο χέρι του? Πρώτα απ' όλα, το πιο σημαντικό που προσπαθούμε να μαζέψουμε το ποσό για να προχωρήσει τα επόμενα χειρουργία. Μετά θα χρειαστεί και χέρι και αυτά, αλλά αυτά είναι για πιο στο μετά. Τέλος, ναι. Πόση χειρουργία χρειάζεται ακόμα να κάνει? Περίπου 3-4 χειρουργία. Τι που είναι σίγουρα, μπορεί να βγει και κάτι. Μπορεί να βγουν και παραπάνω, ναι. Τώρα, ο κόσμος που το βλέπει και θέλει να βοηθήσει, θέλει να στηρίξει, υπάρχει ένα link μέσα από την πράξη αγάπης, σωστά, ναι, ναι. Το οποίο θα το έχω στην περιγραφή, θα το βάλω και στο πρώτο σχόλιο. Το link έχει και τράπεζες. Όταν κάνουν καταθέσεις πρέπει να βάλουν ένα κωδικό ολέστης, 187 είναι αυτό, για να περάσει το όνομα του αδελφού μου, επειδή αυτές οι τράπεζες είναι της εταιρείας. Στο link με την κάρτα μπαίνει κατευθείαν, δεν χρειάζεται κάτι. Και εκεί πληρώνεις μέσω κάρτας? Ναι, με το link πληρώνεις με την κάρτα. Στο, ναι, τέρμα κάτω έχει και τις τράπεζες, όποιος θέλει να στείλει. Υπάρχει ένας στόχος στο ποσό, σωστά? Ναι, 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 βέβαια. Μπορείτε να το δείτε κιόλας, φαίνεται εκεί. Παιδιά, και 1 ευρώ να δώσω καθένας και 5 ευρώ, αν μπορέσουν και μαζευτούν πολλά τέτοια άτομα, πραγματικά θα βοηθήσει. Ξέρω ότι τελευταία κάνω τέτοια βίντεο, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι μόνο για καλό είναι. Όλο αυτό σου έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης? Γενικά οδηγάς εσύ μηχανάκι? Εγώ δεν οδηγάω γενικά. Τώρα φοβάμαι και να ανέβω με ένα φίλο, ειδικά με το μηχανάκι. Μηχανή μπορεί να σου δώσει χαλά. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπεις ούτε φόβο ούτε τίποτα. Αλλά αν δεν σου πέσει στην οικογένεια σου ή στον εαυτό σου, δεν θα καταλάβεις ποτέ πόσο κίνδυνο τραβάνε οι άνθρωποι κάθε μέρα με μηχανές. Κάτι άλλο που θες να πεις, ένα μήνυμα στους νέους που οδηγάνε, που δεν φοράνε κράνος, κάτι να προσέχουν? Εγώ θα ήθελα να πω σε όλους να προσέξουν, να βάζουν τουλάχιστον ένα κράνο. Υπάρχει και άνθρωποι εδώ, βλέπουμε κάθε μέρα να πεθαίνουν κόσμο και με κράνο και τέτοια, αλλά θέλει όσο πιο πολύ προσοχή και να μην πάνε με πολύ ταχύτητα. Από μπορεί σύμφω να σου δώσει χαρά, αλλά θα σου πάρει τη ζωή. Είναι μια στιγμή που μπορεί να σου αλλάξει όλη τη ζωή, σε εσένα και στην οικογένεια. Βίντεο απαγορευόταν να βγάλουμε μέσα στη ΜΕΘ, μόνο μερικές φωτογραφίες μας άφησαν. Όταν αντίκρισα το παιδί, ειλικρινά δεν είχα τι να πω. Ήταν σαν να έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου. Είναι αλλιώς να σας το λέω ή να βλέπετε τέτοια περιστατικά από φωτογραφίες και αλλιώς
από κοντά. Φεύγοντας, πραγματικά εκτίμησα απλά ότι περπατάω. Μη θεωρείτε δεδομένα τα πόδια στα χέρια σας, τα μάτια σας, να προσείτε τον εαυτό σας κάθε μέρα. Εύχομαι κουράγιο, δύναμη και καλή ανάρρωση στο παιδί και σε όσους βρίσκονται στο κρεβάτι και περνάνε κάτι τέτοιο. Στο προηγούμενο βίντεο, μερικοί μου είχατε γράψει ή και σε αυτό μπορεί να το γράψετε ότι δημοσιεύουμε τον πόνο του άλλου και το εκμεταλλευόμαστε για τις προβολές. Αλλά παιδιά, άμα δεν δείξουμε κάτι τέτοιο για να περάσουμε ένα μήνυμα στους νέους και να βοηθήσουμε αυτή την κατάσταση, π.χ. στο παιδί από τη Ρόδο, κάναμε το βίντεο. Μπράβο σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθεια που στηρίξατε. Μαζεύτηκε κάποιο ποσό. Άμα δεν είχαμε κάνει το βίντεο, δεν θα είχε μαζευτεί. Σε αυτό το σημείο, ο καθένας μπορεί να δώσει ό,τι θέλει. 1 ευρώ, 2 ευρώ, 5 ευρώ, πραγματικά ό,τι θέλει. Ή ακόμα και αν δεν έχει, μπορεί να κάνει απλά μία κοινοποίηση. Ξέρω, δεν είναι ωραίο να σας ζητάω συνέχεια, αλλά από το να κάνω κάποιο live και να σας λέω κάντε donate και τέτοια, όχι, προτιμώ τα λεφτά να πάνε κάπου που πραγματικά χρειάζονται ανάγκη. Από το να πιείς ένα ποτό όπως κάθε εβδομάδα, μπορείς να δώσεις 5 ευρώ όσο κάνει, δεν ξέρω, και να βοηθήσεις έναν άνθρωπο που το χρειάζεται. Σχετικά με τις μηχανές, παιδιά, προσοχή, πάντα κράνος. Για μένα, κατά τη γνώμη μου, αν μπορείτε, μην οδηγήσετε καν μηχανή. Έχω περάσει και εγώ από αυτή την ηλικία. Όλοι θέλαμε να κάνουμε τις βλακίες μας με τα μηχανάκια, με τα τέτοια, αλλά δεν είναι μαγιά το να κάνεις πάντες, το να τρέχεις. Μαγιά είναι να γυρίσεις σπίτι σου και να σε δουν οι άνθρωποι που σε περιμένουν. Για μένα αυτό είναι. Αν πάλι τη χρειάζεστε πάρα πολύ, φορέστε κράνος και μην τρέχετε. Είναι αλλιώς να τρακάρεις με πολύ μικρή ταχύτητα και αλλιώς να τρέχεις. Μέσα από αυτό το βίντεο, ας περάσουμε ένα μήνυμα όσο μπορείτε να προσέχετε στο αυτοκίνητο, ζώνη, εξοπλισμό στη μηχανή, ό,τι μπορείτε. Αν μπορείτε να αποφύγετε τη μηχανή, παιδιά, μην οδηγείτε. Πολλοί θα πείτε ναι, χρειάζεται, κερδίζεις χρόνο και τέτοια. Μπορεί να κερδίσω 10-20 λεπτά παραπάνω από ό,τι να πάρω τα μάξι. Μία φορά, άμα πέσει και χτυπήσεις, όλο τον χρόνο που έχεις κερδίσει, τον έχασες. Κουράγιο σε όλα τα παιδιά που περάνε κάτι τέτοιο και στις οικογένειες. Αν θέλετε, κάντε ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.